Η μετανάστευση είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα της εποχής μας. Ένα φαινόμενο που είναι πολύ δύσκολο να αναλυθεί. Οι ερευνητές όμως στο Κέντρο Γνώσης για τη Μετανάστευση και τη Δημογραφία στην Ίσπρα της Ιταλίας, που διευθύνεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε πολύ χρήσιμα δεδομένα, χάρη στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Το ζήτημα της μετανάστευσης μέσα από το φακό των μεγάλων δεδομένων. Αυτή η αλληλόδραση παράγει χρήσιμα μοντέλα κατανόησης του επίκαιρου φαινομένου και στηρίζει την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών και συνεκτικών προγραμμάτων ενσωμάτωσης. Πέρα από τις παραδοσιακές στατιστικές για την διασυνοριακή κινητικότητα, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για συμπληρωματικά, επίκαιρα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν να φτιαχτούν τα κατάλληλα ανθρωπιστικά προγράμματα και οι πολιτικές αντιμετώπισης. Οι βασικές πηγές για τα μεγάλα δεδομένα είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο και τα στοιχεία γεωσκόπησης. Οι ερευνητές ανοιχνεύουν ανώνυμα ψηφιακά ίχνη σε αυτές τις πλατφόρμες. Εάν μπορούμε να συγκεντρώσουμε αυτά τα ίχνη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αντιμετωπίσουμε ζητήματα ιδιωτικότητας, ηθικής και ασφάλειας δεδομένων, τότε αυτά μπορούν συνολικά να περιγράψουν τις τάσεις της κοινωνίας. Αυτό θα ήταν αδιανόητο με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στις επίσημες στατιστικές, αυξάνοντας την αναλυτική τους δύναμη, την χρονική διάρκεια χρήσης των δεδομένων, γιατί συλλέγονται κάθε στιγμή, ακόμα και τώρα που μιλάμε. Αυτά τα οικοσυστήματα δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σε εντελώς διαφορετικούς τομείς. Για παράδειγμα, μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες για τις δεξιότητες και τα προσόντα των μεταναστών που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Σε μια κοινωνία που διαρκώς γερνάει ή αντιμετωπίζει πανδημίες σαν τη σημερινή, η αγορά εργασίας απαιτεί εξειδικευμένα άτομα. Έχουμε αυτή τη μεγάλη ποικιλία δεδομένων για τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας και μπορούμε να δούμε ποιοι τομείς έχουν ελλείψεις ή δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους για τις δουλειές που θέλουν. Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν επίσης ότι υπάρχουν τομείς που οι μετανάστες έχουν σημαντική συμβολή στην άμβλυνση αυτών των ελλείψεων. Για παράδειγμα, η γεωργία, ο τομέας υγείας και ο τομέας μακροχρόνιας περίθαλψης. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος του κορονοϊού έδειξε ότι κατά μέσο όρο το 13% όλων των εργαζομένων που απασχολούνταν σε τομείς κλειδιά για την αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν μετανάστες. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας σε μια κοινωνία που γερνάει δημογραφικά. Είναι ουσιαστικό να έχουμε αυτή την παγκόσμια εικόνα της μετανάστευσης και πώς αυτή εντάσσεται σε ένα πιο περίπλοκο και πιο παγκόσμιο πλαίσιο από διεθνή σκοπιά ή στην καρδιά της κοινωνίας μας. Οι επιστήμονες του Κοινού Κέντρου Ερευνών κάνουν μια πολυπαραγωγική ανάλυση που συνδυάζει φορολογικά μοντέλα με δημογραφικές προβολές. Έτσι μπορούν να κατανοήσουν τις συνέπειες της μετανάστευσης στους δημόσιους πόρους, αλλά και τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Στο νέο σχέδιο ενσωμάτωσης εξετάζουμε ποιες δεξιότητες έχει ανάγκη η Ευρώπη. Υπάρχουν μετανάστες με τέτοιες δεξιότητες. Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο που έχουμε ανάγκη. Πώς ενσωματώνονται οι μετανάστες, έχουν δουλειά, ποιοι είναι άνδρες, γυναίκες. Όλες αυτές οι πληροφορίες εντάσσονται στο σχέδιο ενσωμάτωσης. Η όλη διαδικασία ξεκινάει από την ανάγκη της πολιτικής να μεταφράσει τους αριθμούς για τους μετανάστες σε χρήσιμη γνώση και λειτουργία για την κοινωνία μας. Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι η παρούσα τάση είναι προσανατολισμένη σε μια ευρωπαϊκή πολιτική που αξιοποιεί τα δεδομένα για τη μετανάστευση.